Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Τριάς Αγία, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ήλθε και συγκίνησε μου και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένη σαν γυναίσας φιλανθρωπεδόσας. Ποιο αστέρι λάμπει περισσότερο στον ουρανό πριν βγει ο ήλιος? Που εδώ ποιος το είπε? Αυγερινός. Ο αυγερινός. Πριν βγει ο ήλιος, το πιο φωτεινό αστέρι είναι ο αυγερινός. Με τον αυγερινό θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Άγιος Ιωάννης είναι, θα μπορούσε επαναλαμβάνω να πει κανείς, ο αυγερινός. Και ο αυγερινός όταν βγαίνει ο ήλιος και ανεβαίνει ψηλά ο ήλιος, χάνεται ο αυγερινός. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Ιωάννης, μόλις ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο ότι ο Ιωάννης οδηγήθηκε στη φυλακή και από τη φυλακή στο μαρτύριο. Να μου επιτρέψετε να επαναλάβω τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, γιατί όχι ολόκληρη η ευαγγελική περικοπή, αλλά και μια ακόμη σειρά και μια λέξη, αν κανείς την εμβαθύνει, έχει να αντλήσει πλουσιότατα ηθικά διδάγματα. Προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ ο λόγος της μετανοίας, όπως θέλω να πιστεύω και κάθε χριστιανό που θέλει τη σωτηρία του. Κανένα άλλο κήρυγμα δεν τον συγκλονίζει όσο το κήρυγμα της μετανοίας. Γι' αυτό και ιδιαιτέρως προσωπικά με εφραίνει ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται μέσα η λέξη μετάνοια. Γι' αυτό, επειδή το στη σημερινή ευαγγελική περικοπή αναφέρεται αυτή η λέξη, θα ήθελα να επαναλάβω όλη την ευαγγελική περικοπή στην αγάπη σας. Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, όπως προανέφερα παρεδόθη εις την φυλακή και από εκεί στο μαρτύριο, ανεχώρησε εις την Γαλιλαία και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ, ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, περίπου 800 χρόνια πριν ο Χριστός γεννηθεί, λέγοντος «Γη Ζαβουλών και γη Ναφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου». Είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής.
Από τότε ήρξα το ο Ιησούς κηρύσσιν και λέγει. Μετανοείτε, ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Ο Ιωάννης και εκείνος κήρυξ της μετανοίας που είχε προετοιμάσει τον εαυτόν του για αυτό το διακόνημα, για αυτή την αποστολή που τον προόριζε από αιώνες ο Θεός δια πρόδρομων του, προετοιμάζεται μέσα εκεί στην έρημο από μικρό παιδί στην εξαντλητική νηστεία που έτρωγε μόνο ακρίδες για να μην παραξηγηθεί από πολλούς χριστιανούς. Δεν είναι οι ακρίδες που πετάνε, είναι τα βλαστάρια από τα χόρτα, ακρίδες και μέλι άγριο, με χόρτα λοιπόν, με τα βλαστάρια από πάνω τις άκρες, εξού και ακρίδες, και μέλι άγριο με ένα δέρμα εκεί καμήλου, με προσκέφαλο την πέτρα και στρώμα και κρεβάτι την άμμο. Εκεί λοιπόν στην έρημο του Ιορδάνου έγινε ο πόλος Έλξιος και έτρεχαν εκεί καραβάνια, εκατοντάδες, χιλιάδες, και άκουγαν το κήρυγμα της μετανοίας του Ιωάννου και τους εβάπτιζε, όπως ο ίδιος έλεγε, «Εγώ σας βαπτίζω με νερό, αλλά ο πίσω μου ερχόμενος, εκείνος που έρχεται μετά από μένα, θα σας βαπτίσει πέρα από το νερό και εν πνεύματι Αγίου». Κήρυγμα λοιπόν μετανοίας ο Ιωάννης, και μάλιστα αυτό το κήρυγμα της μετανοίας του εστίχισε και τη ζωή του. Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει πρόθεση καλή και διάθεση για μετάνοια και για σωτηρία, ο λόγος του κηρύγματος της μετανοίας και ακόμη πιο πολύ ο έλεγχος προκαλεί την οργή και τον φθόνο και την εκδίκηση. Όσο κανείς ανέχεται τον αμαρτωλό χωρίς να τον ελέγχει, δεν θα έχει δυσκολίες. Από την ώρα που θα ελέγξεις τον αμαρτωλό, από εκεί την ώρα αρχίζουν τα προβλήματά σου. Μου έλεγε ένα πνευματικό παιδί μου χθες και με παρακάλεσε να γνωρίσω αυτό το πρόσωπο. Μου έλεγε, δεν υπάρχουν στον κόσμο σήμερα τέτοιες γυναίκες. Στην εποχή μας, στον αιώνα μας, δεν υπάρχουν. 20 χρόνια την απατάει ο άνδρας της. 20 χρόνια. Και συγχωρέστε με, θα μολύνω τη διάνοιά σας, αλλάζει 4-5. Έχει μία. Με 4-5 εναλλάξει τις έχει. Συναγωνίζεται, θα μπορούσα να πω, τους μουσουλμάνους που έχουν την πολυγαμία, και έχει 2 παιδιά. Και τον ανέχεται λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια και του λέει, άφησε με εμένα, μη με υπολογίζεις. Εγώ έχω αφοσιωθεί σε σένα, είσαι ο άνδρας μου, είσαι ο πατέρας των παιδιών μου,
Εγώ δεν πρόκειται άλλον άνθρα να γνωρίσω. Θέλεις να γυρίζεις, γύριζε. Πήγαινε με όποια θέλεις, με όπου θέλεις. Εγώ μια χάρη μόνο θα συζητήσω. Ένα χάδι στα παιδιά σου. Ένα χάδι στα παιδιά σου. Που τους λείπει. Και εγώ δεν μπορώ να αναπληρώσω το δικό σου το χάδι. Θέλω, μου λέει το παιδί αυτό, χθες το βράδυ συγκεκριμένα που ήρθε και εξομολογήθη, θέλω, μου λέει, να γνωρίσετε αυτή τη γυναίκα. Και θέλει, μου λέει, και εκείνη να σας γνωρίσει. Του λέω, και εγώ θα ήθελα να τη γνωρίσω, αλλά να της πεις προκαταβολικά ότι θα τη μαλώσω. Διότι ο τρόπος της και η συμπεριφορά της δεν τον βοηθάει. Το να του λέει κάνε ό,τι θέλεις, πήγαινε με όποια θέλεις. Βλέπετε πολλές φορές και η καλοσύνη και η ανοχή χωρίς τη διάκριση δεν ωφελεί τον άλλον. Δεν ωφελεί τον άλλον. Αυτός εκμεταλλεύεται αυτή την ανοχή και την καλοσύνη και την έχει εκεί μια άμυστη υπηρέτρια. Να του πλένει τα βρώμικα ρούχα, να του φτιάχνει το φαγητό, να πηγαίνει να ξεκουράζεται όταν θα είναι κουρασμένος πιο πολύ, όχι από τη δουλειά αλλά από την αμαρτία. Και έτσι την ανέχεται κιόλα. Από την ώρα όμως που αυτή θα τον ελέγξει έστω και με τον διακριτικότερο τρόπο για την παρανομία του, θα αρχίσει να τη δέρνει, να τη χτυπάει και να τη ζητάει και το διαζύγιο. Γι' αυτό το ανέφερα σαν παράδειγμα. Όσο τον βρώμικο άνθρωπο, τον αμετανόητο αμαρτωλό, δεν τον ελέγχεις, έχεις την ανοχή του. Από την ώρα που θα τον ελέγξεις, θα αντιμετωπίσεις την κακία του, το φθόνο του, το μίσος του, το διωγμό του. Αυτό λοιπόν συνέβη ακριβώς και με τον Άγιο Ιωάννη. Όταν είπε στον Ηρώδη, στο γιο του Ηρώδου που έσφαξε 14.000 βρέφη, πιστεύοντας ότι μέσα σε αυτά θα είναι και ο Χριστός. Όταν είδε ότι ξυπατήθη από τους μάγους, που παρουσιάστηκε ο άγγελος και είπε στους μάγους μην περάσετε από τον Ηρώδη, διότι έχει κακό σχέδιο, κακό σκοπό να σφαγιάσει το θείον βρέφος, αλλά δια άλλη σοδού να φύγετε. Αυτός λοιπόν όταν είδε ότι ξεπατήθη, έστειλε εκεί και έσφαξαν σε όλη την περιοχή από 2 χρονών και κάτω και σφάγισαν 14.000 νήπια. Αυτός λοιπόν ο Ηρώδης που ελέγχθη τώρα από τον Τίμιο Πρόδρομο ήταν ο γιος που είχε πάρει το όνομα του πατέρα του Ηρώδου που έσφαξε 14.000 παιδιά. Άφησε την νόμιμη σύζυγό του και πήρε τη γυναίκα και συζούσε παράνομα τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου. Και όταν ο Ιωάννης ήλεγξε αυτή την παρανομία του, του είπε κάτι κακό, ούκε εξαισθήσει. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου του Φιλίππου. Το αποτέλεσμα ήταν να του πάρει το κεφάλι. Να τον οδηγήσει στη φυλακή και να του πάρει το κεφάλι. Βλέπετε σαν παράδειγμα το αναφέρω ότι ο αμετανόητος αμαρτωλός δεν δέχεται υποδείξεις. Πολλές φορές με ευγενικό τρόπο μαρτυρικές θα μπορούσα να πω γυναίκες που κρατάνε τη θέση τους σαν σύζυγος, σαν μητέρα, σαν χριστιανοί με διακριτικό τρόπο
λένε στο σύζυγο, μα σε παρακαλώ, δεν νομίζεις πως το έχεις παρακάνει, πως αυτή η ζωή σου δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά μας, δημιουργεί σκάνδαλο στους συνανθρώπους μας. Όπως με συγχωρείτε, μου γουστάρει θα κάνω, όπως θέλω θα κάνω, όπως θέλω θα ζω. Και να σπάζουν πιάτα, να σπάζουν ποτήρια, να σπάζουν τζάμια, να γίνεται ο χαμός. Δεν ελέγχει λοιπόν, δεν δέχεται ο αμετανόητος έλεγχο. Έλεγχο δέχθηκε από τον Άγιο Αμβρόσιο τον Επίσκοπο Μεδιολάνων και ο Μέγας Θεοδόσιος, που είχε δώσει τότε εντολή να σφαγούν αυτοί που δημιούργησαν τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, σε ένα άθλημα που έγινε το εκεί, και βρήκαν την ευκαιρία οι στρατιώτες, αντί να σφάξουν 2.000, σφάξαν γίνει 5.000. Και όταν πλησίαζαν οι γιορτές και πήγαινε ο Μέγας Θεοδόσιος στο ναό κατά την συνήθεια για να κοινωνήσει, ο Άγιος Αμβρόσιος του κλείσε την πόρτα. Του κλείσε την πόρτα. Πού πας, του λέει, να μπεις. Τα χέρια σου στάζουν αίμα. Δεν σου επιτρέπω να μπεις στο ναό του Θεού. Αλλά ο Μέγας Θεοδόσιος, για να ελέγχεται στο βάθος της καρδιάς του, διότι όταν έμαθε ότι έγινε αυτό που έγινε πικράθηκε πολύ, για να ελέγχεται ο ίδιος για αυτό το οποίο έγινε, δέχτηκε ευχαρίστως τον έλεγχο του Επισκόπου και έκλαψε και μετανόησε και έκανε τη μετάνοιά του και έκανε τον κανόνα του που του έβαλε ο Επίσκοπος. Και αφού έκανε λοιπόν τον κανόνα του και είδε ο Επίσκοπος ότι πραγματικά μετανόησε, τότε τον κοινώνησε όταν ήρθε τον επόμενο χρόνο το Πάσχα. Γιατί δέχθηκε τον έλεγχο? Γιατί ο ίδιος είχε μεταμεληθεί. Εκείνος που μεταμελείται για τα λάθη του ειλικρινά, ειλικρινά δέχεται τον έλεγχο, δέχεται την παρατήρηση, δέχεται την υπόδειξη. Εκείνος όμως που δεν μετανοεί ειλικρινά για κάτι κακό που κάνει, δεν δέχεται υπόδειξη, δεν δέχεται παρατήρηση. Θύμα λοιπόν ο Ιωάννης ο πρόδρομος της οργής του Ηρώδου για τον έλεγχο που του έκανε, που του δόθηκε μια ευκαιρία, που αν ήθελε αυτή την ευκαιρία να την εκμεταλλευτεί θα εσώζει το. Κι όμως έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια του. Και πάνω στα τόσα εγκλήματα και στις τόσες παρανομίες που είχε, πρόσθεσε ακόμη και την μεγαλύτερη, που πήρε το κεφάλι ενός προφήτου για τον οποίον ο Χριστός είπε «Δεν έχει στον κόσμο γεννηθεί ανώτερος άνδρας από εκείνον». Φοβερό πράγμα η αμαρτία. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν πρέπει να φοβούμεθα τον πόλεμο, που μας φοβίζει και μας τρομάζει ο πόλεμος, και είναι η αλήθεια, πρέπει να μας τρομάζει, γιατί βλέπει κανείς σε κάθε πόλεμο την οργή του Θεού, την δικαία οργή του Θεού. Αλλά λέει ο Άγιος Ιωάννης, δεν πρέπει να φοβούμεθα τον πόλεμο, δεν πρέπει να φοβούμεθα ακόμη και το θάνατο. Ένα πράγμα θα πρέπει να φοβούμεθα, την αμαρτία. Την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό. Τρέμουμε το θάνατο, που ο θάνατος είναι προθάλαμος της αιωνιότητος. Τρέμουμε τον πόλεμο. Τρέμουμε το σεισμό. Τρέμουμε μια επιδημία που θα πέσει. Όμως
αυτή την τρεμούλα, αυτό το φόβο, δεν τον έχουμε για την αμαρτία. Που πάνω από όλα αυτά, τον μεγαλύτερο φόβο θα πρέπει να τον έχουμε για την αμαρτία. Γιατί επαναλαμβάνω, η αμαρτία και μάλιστα η θανάσιμος αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό. Γι' αυτό και λέγονται χωρίζονται τα αμαρτήματα σε συγνωστά και σε θανάσιμα. Και τα θανάσιμα, όπως ξέρετε, είναι 7. Ευθύς μετά την πράξη της θανασίμου αμαρτίας, ευθύς μετά την πράξη, έρχεται ο χωρισμός του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτός είναι ο θάνατος της ψυχής. Γι' αυτό και λέγαμε θανάσιμα αμαρτήματα, διότι προκαλούν τον θάνατο της ψυχής. Η ψυχή είναι πνεύμα, δεν πεθαίνει. Θάνατος ψυχικός σημαίνει ο χωρισμός του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτός αναφέρεται εκεί στην Αποκάλυψη, είναι λέει ο δεύτερος θάνατος που θα πρέπει να φοβούμεθα, ο αιώνιος εκείνος χωρισμός εκεί στην τελική κρίση του Θεού από τις ψυχές των κολασμένων. Αυτός θα είναι ο δεύτερος θάνατος, ο φοβερός θάνατος, ο χωρισμός οριστικά του Θεού από τους κολασμένους. Και να μπορούσαμε αυτό να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, θα χάναμε για μήνες τον ύπνο μας. Τον ύπνο μας θα χάναμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από το να χωριστεί αιώνια η ψυχή του ανθρώπου από τον δημιουργόν της Θεών. Και μία πρόγευση της κολάσεως, μία πρόγευση αυτής της αιωνίου καταδίκης, άλλος λίγο, άλλος περισσότερο, πολλές φορές την δοκιμάζουμε όλοι μας. Μια εικόνα, μια πολύ μικρή εικόνα, αμυδρά εικόνα. Ο καρπός του πνεύματος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η ειρήνη, είναι η χαρά, είναι η Χριστότης, είναι η πίστης, είναι η εγκράτεια. Όταν κανείς μέσα του έχει ειρήνη, έχει χαρά, έχει αγαλίαση, αισθάνεται μια ανέκφραστη δύναμη στην προσπάθειά του για την αγνότητά του, για την εγκράτειά του, για την εν γέννη πνευματική του ζωή. Τι είναι αυτό? Είναι μια πρόγευση του παραδείσου. Είναι μια πρόγευση της αιωνίου χαράς. Μια μικρή εικόνα, μυδρά εικόνα, αλλά είναι μια εικόνα. Και το αντίθετο. Όταν ο άνθρωπος διακατέχεται από σύγχυση, από ταραχή, από οργή, από θυμό, από ανησυχία, από αβεβαιότητα, από κατάθλιψη, πράγμα που το μεταδίδει πολλές φορές στον συνάνθρωπό του. Τι είναι αυτό? Όταν διακατέχεται από ένα ανέκφραστο άγχος, από μία ανέκφραστη λύπη, από μία ανέκφραστη αθυμία. Τι είναι αυτό? Είναι μία πρόγευση της κολάσεως. Μία πρόγευση της κολάσεως. Είναι μία μικρή εικόνα, όχι μεγάλη εικόνα, μικρή εικόνα της κολάσεως. Γιατί όπου δεν υπάρχει ο καρπός του πνεύματος, όπου δεν υπάρχει το πνεύμα το Άγιο, εκεί απουσιάζει η χαρά, η ειρήνη, η Χριστότης, η μακροθυμία, η πίστης, η πραγώτης, η εγκράτεια, όλα αυτά απουσιάζουν. Και αν σήμερα ο περισσότερος κόσμος
προγεύεται αυτή την κόλαση, την αιώνιον κόλαση, με την σύγχυση, με την ταραχή, με την αλαζονία, με την οργή, με τη βλαστήμια, με το θυμό, με, είναι αποτέλεσμα το ότι δεν υπάρχει στην καρδιά τους, δεν υπάρχει στα σπίτια τους το Πνεύμα του Θεού. Δεν υπάρχει. Και όπου απουσιάζει ο Θεός, εκεί είναι η σύγχυση, εκεί είναι η ταραχή, εκεί είναι η γκρίνια, εκεί είναι. Δεν θα είναι υπερβολή αν θα πω ότι τα περισσότερα σπίτια είναι σκέτα τρελοκομεία. Σκέτα τρελοκομεία. Έτυχε μερικές φορές να περάσω που ήταν ο δρόμος μου, που σκέφτηκα να περάσω κάνοντας το καθήκον μου, και τι, σε σπίτια που έχουν σχέση, κάποια σχέση με την εκκλησία, και γι' αυτό πέρασα. Γιατί σε ένα ξένο σπίτι, σε ένα άγνωστο σπίτι, δεν μπορούσα να χτυπούσω την πόρτα και να πάω. Και έφυγα τρομαγμένος. Και είπα, Θεέ μου, πώς ζει ο κόσμος. Κάποτε είχα κουραστεί, μιλάω αόριστα μιλώ. Κάποτε είχα κουραστεί από τη διαμάχη ενός ανδρογίνου. Καυγάδες, συνέχεια. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Κάπου κουράστηκα. Και λέω στον Παπακυπριανό, βρε Παπακυπριανέ, αν θέλετε να με έχετε ακόμη για λίγο, βόηθα με ένα μήνα. Ανάλαβε τους. Θα πεθάνω, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Και εκείνος ο καημένος από υπακοή πήγε για να τους ακούσει. Αφού πήρα τηλέφωνο, κάθε τόσο, ελάτε στο σπίτι. Όχι να ακούσω κάτι ευχάριστο, αλλά τα παράπονα ο ένας για τον άλλον, και εκεί γινόταν ο καβγάς, ξεχνούσαν ότι είχαν μπροστά τους το πνευματικό τους και γινόταν εκεί, του σώσε. Πήγε ο καημένος ο Κυπριανός, άγευστος από τέτοια πράγματα, δεν είναι από την ηρεμία του, από την ησυχία του εκεί, από τον παράδεισο. Και πήγε λοιπόν εκεί, όταν βρέθηκε, με έστειλε, λέει, ο πατέρας για κανένα μήνα να τον ξεκουράσω. Από υπακολή, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Όταν άρχισε λοιπόν εκεί ο καυγάς, κάνει το σταυρό του Παπακυπριανός και λέει, απορώ την αντοχή του πατέρα μας τόσα χρόνια, φεύγω να προλάβω. Μην πέσει το σπίτι από την οργή του Θεού. Και τόσο τα είχε χάσει ο καημένος που σηκώνει τα ράσα του και παίρνει το δρόμο και τρέχει. Και μάλιστα δεν ήξερε από πού να βγει και τρέχει από πίσω ο σύζυγος να του πει από πού θα πάει. Έτρεχε και πού να τον φτάσει. Και άλλες παρόμοιες ιστορίες. Μια φορά από θαύμα γλίτωσα. Από θαύμα. Περνούσα στη Νέα Ιωνία από ένα στενό και ακούω λοιπόν φωνές, καυγά, εκεί πέρα γινόταν ο χαμός. Και βλέπω με μια τάβλα διπλάσια από τον μπαστούνι μου που κυνηγούσε η σύζυγος στο σύζυγο. Γελάτε, μα ένα κλέτενι. Και όπως αυτός ξέφυγε ο καημένος και βγήκε έξω, έτσι εγώ να περνούσα και περνάει η τάβλα από μπροστά μου. Λίγο ακόμη θα μπέμπνε στο κεφάλι. Και του λέει, αχ παλιά άνθρωπε, του λέει, δεν θα έρθεις το βράδυ στο σπίτι. Ναι. Κόλασης. Οι περισσότερες στο διάβολο ο άνδρας τη γυναίκα, στο διάβολο η γυναίκα τον άνδρα, στο διάβολο οι γονείς τα παιδιά, στο διάβολο τα παιδιά τους γονείς. Κάτι φοβερό.
Κάτι φοβερό. Ήρθε μια φορά κλαίγοντας εκεί στο μοναστήρι, με παρακαλούσε για το παιδί της που ήταν το μαρτύριό της. Τόσο ζωηρό, τόσο από τότε που το γέννησε, δεν σταματάει μέρα νύχτα, δεν βάζει γλώσσα μέσα του. Συνέχεια να κλαίει, συνέχεια. Με φώτισε ο Θεός. Λέω, πώς εξηγείται αυτό? Λέω, το έχετε βαφτισμένο? Το βαφτίσαμε, λέει. Τίποτα, λέει, δεν το πιέσε. Τη ρώτησα εκείνη, λοιπόν, αν είχε δυσκολίες, ας πούμε, στην εγκυμοσύνη της. Μου λέει, ναι, είχα, λέει, και από τότε, λέει, βασανιζόμουνα. Και τόσο, λέει, οργίστηκα μια φορά που είπα, ο διάβολος να μπει μέσα σου. Και παρέδωσε το σπλάχνο της που ήταν μέσα, έβριο στην κοιλιά της, στο διάβολο. Ο διάβολος μέσα σου να μπει. Πάρ' τα ρέστα σου, λέω τώρα. Τώρα, λέω, πάρ' τα ρέστα σου. Αφού έστειλε το διάβολο μέσα στην κοιλιά σου, μέσα στα σπλάχνα σου, μέσα στο παιδί σου, από τότε που του είχες μέσα, και τριγούσε τους καρπούς μετά. Τρεγούσε τους καρπούς. Άλλη μια φορά, εκεί στο... Από τη φυλή ήρθε και έκλαιγε πάνω εκεί, προσκυνούσε τις εικόνες. Ακόμη δεν είχα γίνει επίσκοπος. Τι έχεις, λέω, τι να έχω? Κοίταξε, μου λέει, δεσποτά μου, κατάσταση. Βγάλει το τσιμπέρι της και της είχε σπάσει ο γιος τα αυγά στο κεφάλι. Τα αυγά στο κεφάλι. Λέω, μπας και τον έστειλε στο διάβολο. Έκανε και άλλη δουλειά, λέει. Πάρ' τα αυγά στο κεφάλι τώρα. Αφού τον έστειλε στο διάβολο, πάρ' τα ρέστα τώρα. Πάρε αυγά στο κεφάλι. Αυτές οι καταστάσεις είναι στα σπίτια. Αυτές οι καταστάσεις είναι μία πρόγευσης, γελάμε, αλλά είναι να κλαίμε. Μία πρόγευση της κολάσεως. Μου έλεγε ένας ταξιτζής, είναι εδώ ο Σταύρος. Όχι ο Σταύρος, ένας συνάδελφος του Σταύρου. Ο Σταύρος δεν κάνει τέτοια αγώγια. Μου έλεγε ένας ταξιτζής και μου το έλεγε ο καμένος, βέβαια, με πόνο. Λέει, κοίταξε, λέει, πού φτάσαμε. Μια πλούσια οικογένεια εδώ στο Καλαμάκι, στο Κολωνάκι. Κάθε μέρα παίρνει αυτός ένα γερό χαρτζελίκι, δηλαδή αν κάνει, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο το ταξί, του δίνουν πέντε. Και αυτή η ιστορία που σας λέω ήταν 15 χρόνια, 5.000 τότε είχαν αξία. Μεγαλύτερη από ό,τι τώρα. Πάει και παίρνει το πρωί το σύζυγο και τον πάει στη Φιλινάδα. Παίρνει το τάλιρο. Γυρίζει πίσω. Παίρνει τη σύζυγο και την πάει στο φίλο. Άλλο τάλιρο. Γυρίζει, πάει το γιο. Τον πάει στη Φιλινάδα. Γυρίζει τέταρτο δρομολόγιο να πάρει την κόρη να τον πάει στο φίλο. Αυτή η οικογένεια. Εν γνώση όλων. Ξέραν όλοι τι ζωή έκαναν. Μόνο που δεν ήξεραν πού πηγαίνει ο καθένας. Και έτσι έκανα, λέει, 4 δρομολόγια πρωινά και έβγαζε όσο θα έβγαζε κανείς για 2-3-4 μέρες. Κόλασης, λοιπόν, κόλασης. Γιατί όπως το έχω πει πολλές φορές, ούτε οι υλικές απολαύσεις, ούτε οι σαρκικές απολαύσεις μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο χαρά. Όσο πιο πολύ κανείς απολαμβάνει τις σαρκικές απολαύσεις, τόσο μεγαλύτερο κενό έχει μέσα του. Να επαναλάβω κάτι που πραγματικά με έχει συγκλονίσει και το έχω πει πολλές φορές εδώ και στο μοναστήρι, αλλά να το επαναλάβω και για μας που το ακούσαμε και για εκείνους πιο πολύ που δεν το έχουν ακούσει. Μου λέγε ένας νεαρός που δουλεύει εκεί στην ΕΟΚ στο εξωτερικό και ήρθε να εξομολογηθεί. Και μου είπε ότι γιατί είχα χρήματα, γιατί είχα θέση, γιατί, όσο κανένας νέος δεν έζησε την αμαρτία της σαρκός. Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι η φυσική πορεία του ανθρώπου είναι το σεξ. Είχα πείσει τον εαυτό μου. Κι όμως, λέει, κάθε φορά που έκανα την αμαρτία και την έκανα πολλές φορές την ημέρα, κάθε φορά που την έκανα, ένιωθε μέσα μου μία πίκρα, φαρμάκι. Ενώ είχα, παρότι είχα πείσει τον εαυτό μου ότι η φυσική πορεία του ανθρώπου είναι το σεξ. Και ήρθα, λέει, εδώ από το εξωτερικό να με βοηθήσετε
να απαλλαγώ από αυτό το φαρμάκι, από αυτή την πίκρα και ας αποθάνω την επόμενη ώρα. Βοηθήστε με να ενωθώ με το Θεό. Δεν μπορώ άλλο να αντέξω αυτή την πίκρα. Δεν μπορώ άλλο να αντέξω αυτό το φαρμάκι. Και όταν έφυγε, μετά από 2-2,5 ώρες εξομολόγηση, καθόμουν και φιλοσοφούσα και έλεγα για πολλωστή φορά, πάρ' το μάθημά σου για μια ακόμη φορά. Κοίταξε, χρήματα είχε, θέση καλή είχε. Απολάμβανε και ελικά και σαρκικά. Μιλάει για φαρμάκι, μιλάει για πίκρα. Πού είναι η ευτυχία του, πού είναι η χαρά του, πού είναι η χαρά του. 29 χρόνια χιλιάδες ανθρώπους έχω εξομολογήσει που πέρασαν από το μοναστήρι και σε επαρχίες και στο εξωτερικό που έχω πάει. Δεν άκουσα να μου πει ένας από αυτές τις χιλιάδες ότι ήταν ευτυχισμένος που αμάρτηνε. Όλοι, ο καθένας με διαφορετικές λέξεις, μου περιέγραφαν το δράμα τους και την αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν ποτέ δεν μπορεί να προσφέρει χαρά στον άνθρωπο. Η αμαρτία γεννάει τον θάνατον. Αυτό που είπα προηγουμένως, πρωτίστως τον ψυχικό θάνατο και μετά τον σωματικό θάνατο. Πρώτα πέθαναν ψυχικά οι πρωτόπλαστοι όταν παρέδισαν την μοναδική εντολή που τους έδωσε ο Θεός, που φάγανε ένα φρούτο. Και όταν έφυγε ο Θεός από μέσα τους, τότε ο Αδάμ είδε ότι ήταν γυμνός. Δεν έβλεπε πρώτα ότι ήταν γυμνός. Ζούσε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Ζούσε μέσα στο Θεό. Ζούσε μαζί με τον Θεό. Δεν έβλεπε την γυμνότητά του. Δεν ένιωθε τίποτε για αμαρτία. Μόλις ευθύς έφαγε τον καρπό, έφαγε το φρούτο και έχασε το Θεό. Είδε την γυμνότητά του. Και από εκεί ήρθε η συμφορά του και η συμφορά του ανθρωπίνου γένους. Από την ώρα λοιπόν ο άνθρωπος που θα διαπράξει το αμάρτημα και φύγει ο Θεός από την ψυχή του ανθρώπου, από τότε αρχίζει το δράμα του ανθρώπου. Το δράμα του ανθρώπου. Και εκείνο πάλι το σημείο εδώ στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που είναι συγκλονιστικό και αυτό, η λέξη σε αυτή έχει μεγάλη σημασία, που λέει εδώ πέρα ο Ιησούς, και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ ελθόν κατόκισε εις Καπερναούμ, την παραθαλασσίαν εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Γιατί οριστικά εγκατέλειψε τη Ναζαρέτ και δεν ξαναπήγε στη Ναζαρέτ? Γιατί η Ναζαρινή, ενώ εκείνος ήθελε να αποδώσει ευγνωμοσύνη που έζησε αυτόν τον τόπο, αν αφαιρέσουμε τα 3 χρόνια που έζησε στην Αίγυπτο, έζησε 27 χρόνια εκεί. Και από ευγνωμοσύνη η θέλησε πρώτα να κηρύξει εκεί. Δεν εδέχθησαν τον λόγο του Κυρίου. Και μάλιστα περιφρονητικά έλεγαν, τι θα ακούμε εμείς, τι λέει αυτός ο γιος του Μαραγκού. Και όχι μόνο δεν εδέχθησαν τον λόγο, αλλά γιατί όπως προανέφερα αισθανθήκανε και έλεγχο, διότι ήλεγξε τις παρανομίες των και τις αμαρτίες των, ή θέλησαν να τον ρίξουν από έναν γκρεμό, που δεν ξέρω από εσάς που πήγατε στο Ιεροσόλυμα, αν οι ξεναγοί σας πήγαν σε αυτό το μέρος. Μία από τις 2-3 φορές που πήγα και στη Ναζαρέτ, μας πήγαν και μας έδειξαν το μέρος εκείνο που πήγαν οι Ναζαρενοί για να ρίξουν τον Χριστό από τον γκρεμό κάτω. Δεν ανέχθηκαν τον έλεγχο και πήγαν να τον ρίξουν, να τον γκρεμίσουν. Και ο Χριστός πέρασε ανάμεσά τους χωρίς αυτοί να τον δουν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμη ο χρόνος για να θυσιαστεί. Το πρόγραμμα του ουρανίου Πατρός ήταν να στηθεί στο Σταυρό επάνω στο Γολγοθά, και πέρασε από μέσα τους χωρίς να τον δουν και γλίτωσε εκείνη τη φορά. Να τον γκρεμίσουν ήθελαν. Γιατί τους είπε λόγους αληθείας, γιατί τους είπε λόγους μετανοίας, γιατί ήλεγξε τις παράνομες πράξεις των. Και έχει σημασία λοιπόν αυτή η λέξη που λέει εδώ πέρα,
Κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ, οριστικά εγκατέλειψε τη Ναζαρέτ και πήγε και έμεινε εις την Καπερναούμ. Εάν αυτή τη λέξη την εμβαθύνουμε και την αναλύσουμε, θα πρέπει να προβληματίσει και όλους εμάς. Ιδιαίτερος εμάς που ο Θεός μας έχει ευεργετήσει να γνωρίσουμε την Ορθοδοξία, να αναγεννηθούμε στην Εκκλησία με το σωτήριο βάπτισμα, να έχουμε επαφή με την Εκκλησία, να εκκλησιαζόμεθα, να εξομολογούμεθα, να μεταλαμβάνουμε. Έχουμε την ιδιαίτερη αυτή ευλογία και χάρη του Θεού. Και θα πρέπει λοιπόν αυτή η λέξη πάρα πολύ να μας προβληματίσει. Μήπως δεν προσέξουμε, δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ευεργεσία και αυτή την δωρεά. Μήπως μας έβρει ο διάβολος στον ύπνο και χάσουμε τη σωτηρία μας πέφτοντας στην αμαρτία. Μας εγκαταλείψει ο Θεός, που ο Θεός φεύγει από την ψυχή του ανθρώπου την ώρα που ο άνθρωπος πέφτει, και μήπως μη γέννητο δεν έχουμε επιστροφή, δεν έχουμε πραγματική μετάνοια, γιατί μετανοώ σημαίνει αλλάζω γνώμη, αλλάζω ζωή. Και χαθούμε. Παρακάλεσα απόψε τον επίσκοπο Παχώμιο, πώς λειτουργηθήκατε εδώ το πρωί, θα τον είδατε που ήταν λειτουργός, μετά τον εσπερινό της Κυριακής που συνηθίζουμε να παίρνουμε ένα κέρασμα για την Αναστάσιμη ημέρα. Τον παρακάλεσα να πει δύο λόγια στους αδελφούς, όπως το συνηθίζω όταν έχουμε κάποιον φιλοξενούμενο, γιατί μάλιστα του είπα και την παρεμία που επικρατεί εδώ στην Ελλάδα, του γείτονα λέει το φαγητό είναι νοστιμότερο. Και είπε, εφόσον ζει ο άνθρωπος μέσα στο μοναστήρι και βιώνει την υπακοή, τι θα πει ένας που ζει μέσα στο μοναστήρι. Είπε για την υπακοή και για την κοπή του ιδίου θελήματος. Και ανέφερε ιδιαίτερος πως ο άνθρωπος που πειθαρχεί στην κλίση του Θεού για να αφιερωθεί το Θεό δια της μοναχικής πολιτείας, θυσιάζει τα πάντα και τους οικείους του και την εργασία του και την καριέρα του και τους φίλους του και ό,τι και αν έχει για την αγάπη του Θεού τα θυσιάζει. Και είπα λοιπόν εκεί μετά στους αδελφούς, και τα μετέφραζε και ο επίσκοπος Αμβρόσιος στα ρωμανικά, μιας και ήταν όλοι οι αδελφοί εκείνη την ώρα και βρήκα την ευκαιρία, και είπα πόσο θα πρέπει να προσέχουμε, διότι ενώ πειθαρχούμε στην κλίση αφήνουμε τα πάντα ό,τι έχει σχέση με τον κόσμο και μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι που είναι προθάλαμος του παραδείσου και παλέστρα. Έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω και παλέστρα και προθάλαμος του παραδείσου του μοναστήρι. Και ενώ κανείς ελευθερώνεται από όλα έξω από τον κόσμο και πάει στο μοναστήρι, αν δεν προσέξει, γιατί ο διάβολος δεν ησυχάζει και έχει μεγάλο καημό και μεγάλο πόνο γιατί ξέφυγε ένας από τον κόσμο και πάει στο μοναστήρι, όπως έλεγε μια φορά μια δαιμονισμένη στο μοναστήρι μας, «Βρέ μου», έλεγε, «εγώ θυσιάζω 300 κοσμικούς ευχαρίστως προκειμένου να κερδίσω έναν καλόγερο». Θυσιάζει 300 λαϊκούς για να κερδίσει έναν καλόγερο. Και έλεγα πόσο θα πρέπει να προσέχουμε, ενώ κανείς αποδεσμεύεται από όλα τα του κόσμου, αν δεν προσέξει
μπορεί μέσα στο μοναστήρι να τον δέσει ο σατανάς ακόμη και από ένα διακόνημα. Μπορεί να δεθεί από ένα διακόνημα ο αφιερωμένος και αν θα δει ο προϊστός ή η προϊστόσα ότι αυτό το διακόνημα πλέον δεν τον ωφελεί, τον βλάπτει ή μπορεί να αποκτήσει καινοδοξία ή έπαρση ή παρησία ή και πει παιδί μου μέχρι εδώ θα πας σε άλλο διακόνημα, μπορεί να θυσιάσει και τη μετάνοιά του ακόμη και τη σωτηρία του. Γιατί είναι δεμένος με το διακόνημα. Μου έλεγε κάποια αόριστα ομιλό γερόντισα που έχει κοντά στις 100 μοναχές. 100 μοναχές. Και μου έλεγε που είχε έρθει προετών στο μοναστήρι τη θλίψη της με δύο μοναχές που ήταν στο αρχοντερίκι της Μονής. Και είπα γερόντισα, αφού μου είπε ότι μου είπε να τις βγάλετε από το αρχοντερίκι αφού είναι έτσι. Αχ, δεσποτά μου, και άρχισε να κλαίει. Αν τις βγάλω από εκεί, φύγανε από το μοναστήρι. Είναι τόσο δεμένες με το διακόνημα αυτό που θα φύγουν από το μοναστήρι. Αυτές που θυσιάσαν τον κόσμο για το μοναστήρι θυσιάζουν τώρα τη μετάνοιά τους για το δέσιμό τους από το διακόνημά τους. Και πολλές φορές λέω στους αδελφούς εκεί στις κατηχήσεις, προσέξετε, μην δεθείτε με τα διακονήματα, ώστε όταν δει ο γέροντας, εγώ θα φύγω, αύριο θα είναι κάποιος άλλος εδώ, όταν δει ότι κάποιο διακόνημα σας βλάπτει, να μην πάθετε ζημιά, ευχαρίστως να πειθαρχήσετε. Και τους ανέφερα σαν καλό παράδειγμα τον Παπαθανάση που ήταν 16 χρόνια αρχοντάρης. Όλος αυτός ο συρφετός, χιλιάδες, κάθε Τετάρτη ειδικά κόσμος τόσα χρόνια, ο καημένος δινόταν όλος, προσφερόταν όλος, κάπου κουράστηκε. Και αφού κουράστηκε κάπου ξέφευγε. Κάπου θύμωνε, κάπου φόρεζε νευρικά, έτυχε να πάρω δύο-τρεις περιπτώσεις που είδα εκεί πέρα, τον κάλεσε ας πούμε εκεί ιδιαίτερος, λέω τι συμπεριφορά είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι. Πρώτη, δεύτερη, ο καμένος ζήταγε συγγνώμη, συγχωρέστε με, λέω, συγχωρέστε με. Όταν είδα τη δεύτερη, την τρίτη, του λέω έως εδώ, τέρμα, του λοιπού αρχοντάρης δεν θα είσαι. Μέσα στο μοναστήρι, όπου θα είναι διακόνημα, θα διακονήσει. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Και είχε 16-17 χρόνια. Αυτό είναι να σπουδάζει κανείς, να μην δένεται, δένεται ο μοναχός με τα διακονήματα. Για να τη θέσει με, αν θα έπρεπε να πω το άσχημο παράδειγμα και μετά να σας αφήσω με τη γλύκα με το καλό, αλλά δεν πειράζει. Πριν από χρόνια ένας άλλος μοναχός, ας μην αναφέρω το όνομά του, τον είχε δέσει ο σατανάς, τον είχε δέσει από το διακόνημα. Τον είχε δέσει από το διακόνημα. Και δεν απέδιδε στο διακόνημα αυτό. Περνούσε όλες του τις ώρες, την ησυχία του εκεί, όλοι οι άλλοι χανόντουσαν από το διακονήμα, από τις δουλειές. Εκεί αυτός με το αραλίκι του σε αυτό το διακόνημα. Του λέω βρε παιδάκι μου, δεν αποδίδεις σε αυτό το διακόνημα. Του κάτι τον έθεσε να φτιάξει και πέρασε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος χρόνος που αυτή η δουλειά θα γινόταν σε μια εβδομάδα. Του λέω μα σε ανέχθηκα 3 χρόνια να κάνεις αυτή τη δουλειά που θα ήταν μια εβδομάδα δουλειά. Αφού δεν αποδίδεις να σταματήσεις. Θα πας στο θυμίαμα. Μη με ζορίζετε, λέει η γέροντα, λέει, γιατί μπορώ να φύγω και από το μοναστήρι, λέει, δεν μπορώ λέει, να κάνω άλλη. Του λέω, τι, μπορώ να φύγεις από το μοναστήρι. Πας, του λέω, στο θυμίαμα ή δεν πας. Λέει, δεν πάω. Τώρα, του λέω, θα φύγεις. Και είχε 13 χρόνια, ήταν μεγαλόσχημος. Τώρα, του λέω, θα φύγεις. Όλα τα ανέχομαι. Την παρακοή δεν την ανέχομαι. Η υπακοή, η ζωή, λένε οι πατέρες, παρακοή, θάνατος. Τώρα του λέω θα φύγεις.
και έφυγε. Και ενώ δεν ήταν για να γίνει κληρικός και δεν τον έκανα κληρικό, γιατί δεν έπρεπε να γίνει κληρικός, αυτός όταν έφυγε από το μοναστήρι τον είδανε κάποιος ιεράρχης, να μην αναφέρω όνομα, σαν λουκούμι που λέμε. Είχε και την καλογυρική εκείνη μορφή και την ηρεμία, πού να βρουν στον κόσμο τέτοιους ιερείς. Αυτός τον έπιασε αμέσως, τον έκανε διάκο, τον έκανε πρεσβύτερο, τον έκανε αρχιμανδρίτη, τον στόλισε με σταυρούς, με πανοκαλύμαυκα, με νορία καλή. Στους 6 μήνες τα παράτησε, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, τα παράτησε όλα και σήμερα είναι σε εργοστάσιο και εργάζεται. Αυτά κάνει η παρακοή. Αυτά κάνει η παρακοή. Και αυτό κάνει το δέσιμο. Το δέσιμο, βλέπετε πως δένει ο διάβολος. Το δέσιμο, το να δεθεί κανείς με το διακόνημά του. Ίσως πει κανείς, μα αυτά γιατί μας τα λέτε, εμείς δεν είμαστε καλογύρι, δεν είμαστε σε μοναστήρι. Πρέπει να τα ακούτε. Αν ο διάβολος αφιερωμένους ανθρώπους δένει μέσα στο μοναστήρι με το να είναι δεμένοι στο διακόνημά τους και όχι στην υπακοή τους και στην κοπή του ιδίου θελήματος, πόσο μάλλον εσάς έξω στον κόσμο. Θα πρέπει ο άνθρωπος είτε είναι στο μοναστήρι, είτε είναι στον κόσμο, είτε είναι καλόγερος, είτε έχει οικογένεια, αν θέλει να είναι ζωντανό της Εκκλησίας μέλος και αν θέλει να είναι ο χριστιανός εκείνος που όχι ο Θεός θα τον ανέχεται, αλλά που ο Θεός από Αυτόν θα αναπαύεται, θα πρέπει να είναι ελεύθερος, ελεύθερος. Να μην έχει δεσίματα, να μην έχει δεσίματα. Και ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος, που δεν είναι δεμένος, είναι σαν τον αετό που πετάει. Γιατί άλλον ο Σατανάς ανέφερα παραδείγματα μοναχών που χάσαν τη μετάνοιά τους γιατί τους έδεσε από το θέλημά τους. Τους έδεσε με το εργόχειρό τους, με το διακόνημά τους. Όχι με το εργόχειρο, με το διακόνημα, τους έδεσε. Και έχασαν τη μετάνοιά τους, έχασαν το Θεό τους. Αυτούς με αυτόν τον τρόπο, στον κόσμο, άλλον τον δέγει με το χαρτί, άλλον τον δένει με το ποτό, άλλον τον δένει με τα σαρκικά, άλλον τον δένει με το ψέμα, άλλον τον δένει με την κλοπή, άλλον τον δένει με τη ζήλια, άλλον τον δένει με το φθόνο, άλλον τον δένει με την καταλαλιά και την κατάκριση, άλλον με την αργολογία και την εσχρολογία. Ο διάβολος είναι σαν έναν που έχει ένα δίσκο με γλυκά διάφορα μέσα και σερβίρει και βλέπει πού απλώνει ο άλλος το χέρι του και ξέρει τι γλυκό του αρέσει. Έτσι και ο Σατανάς σου σερβίρει πολλά, βλέπει πού απλώνεις το χέρι, πού έχεις διάθεση, σε τι πάθος, σε τι αδυναμία, και σε αφήνει από όλα τα άλλα και σε στοχεύει εκεί. Εκεί. Και αφού σε δέσει, ούτε γυναίκα σκέπτεσαι, ούτε παιδιά σκέπτεσαι, ούτε φίλους σκέφτεσαι, ούτε συναδέλφους σκέφτεσαι, ούτε αν σκανδαλίζεις συνανθρώπους ή πνευματικούς σου αδελφούς σκέφτεσαι, τίποτε, τίποτε. Γι' αυτό θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο πάνω, γιατί θα πρέπει αν θέλουμε πραγματικά τη σωτηρία μας να καλλιεργούμεθα εις βάθος, να μην επαναπαυόμεθα με έναν εκκλησιασμό που οι περισσότεροι χριστιανοί μας, όπως το είπα και το πρωί, και στον εκκλησιασμό τους δεν είναι σωστοί. Ώρες θυσιάζουν στην τηλεόραση, ώρες θυσιάζουν στην αργολογία, στο κοτσομπολιό, σε. Μα 2 ώρες τη βδομάδα δεν μπορούν να θυσιάσουν για το Θεό. 1 ώρα είναι όρθρος, 1 ώρα είναι η λειτουργία. Οι περισσότεροι θα έρθουν μετά το Ευαγγέλιο, μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Πολύ στο τέλος.
αλλά και αυτοί που είναι μέσα. Αναγκάστηκα 2, 3, 4 φορές πριν από 1-2 μήνες να κάνω παρατηρήσεις και υποδείξεις. Βγαίνουν έξω. Ανησυχία τους φέρνει ο Σατανάς. Ανησυχία, δεν μπορούν να καθίσουν. Και τούτο γιατί δεν έχουν συμμετοχή. Δεν έχουν συμμετοχή. Στις δουλειές τους πάνε, στα γραφεία τους πάνε, στα σπίτια τους πάνε, στα πάθη τους πάνε, στις αμαρτίες τους πάνε, εκεί που στέκονται όρθιοι, στο ναό, οπουδήποτε αλλού βρίσκονται εκτός από το ναό. Και τους φέρει η ανησυχία και βγαίνουν έξω και μπαίνουν μέσα και βγαίνουν έξω και μπαίνουν μέσα. Άλλοι έξω από τη μάνδρα, άλλοι μέσα από τη μάνδρα και περιοδεύουν εκεί. Περιοδεύουν εκεί. Και αυτοί λοιπόν που εκκλησιάζονται, σωστά δεν εκκλησιάζονται. Πέρα λοιπόν από τον εκκλησιασμό, κι αν ακόμη γίνεται σωστός, πέρα από την καθιερωμένη νηστεία που κρατάει κανείς, θα πρέπει να καλλιεργείται εις βάθος. Να ελέγχει καλά, να καθρεφτίζει καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη της ψυχής που είναι το Ευαγγέλιο. Και να κοιτάζει καλά εκεί, να περνάει από ακτινοσκόπηση καλά την ψυχή του, το λογισμό του, την καρδιά του. Πού τον έχει δέσει ο Σατανάς, πού είναι δεμένος? Στο χρήμα είναι, στην υπερηφάνεια είναι, στο θέλημά του είναι, σε αυτά που προανέφερε προηγουμένως τα πάθη είναι, πού είναι. Το πρώτο είναι κανείς να γνωρίσει τον εαυτόν του. Ολόκληρο βιβλίο έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος, το γνώθης αυτόν. Το πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει τον εαυτόν του. Γιατί είναι αλήθεια, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Εγώ λέει, είμαι καλός άνθρωπος, τι έχω? Καλός άνθρωπος μπορεί να είσαι. Καλός χριστιανός είσαι. Μπορεί ο Θεός να σε ανέχεται, αλλά να πάβεται ο Θεός από σένα? Κάνεις τη ζωή εκείνη που πρέπει να κάνεις για να αναπαυθεί ο Θεός? Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να αναγνωρίσει κανείς, να γνωρίσει καλά τον εαυτόν του. Πού τον έχει δέσει ο Σατανάς? Και αφού εντοπίσει τις αδυναμίες του, τα πάθη του, το επόμενο βήμα είναι ο αγώνας. Άνεφε μου, λέει ο Χριστός, σου δυναστή πίν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Χριστέ μου, αυτός είμαι. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Λύτρωσέ με από αυτό το πάθος. Λύτρωσέ με από αυτή την αδυναμία. Και όλους μας ο αγώνας μας, όλη μας η προσπάθεια θα πρέπει να είναι να λυτρωθούμε από το δέσιμό μας ή από τα δεσίματά μας. Και εκείνος που θα λυθεί με τη χάρη του Θεού, αν το θελήσει, θα λυθεί. Αν δεν το θελήσει με την καρδιά του, θελήθηκε. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που όχι με τη γλώσσα λένε κάτι, όχι με τα χείλη. Λένε πολύ βόηθα με Χριστέ μου να απαλλαγώ από αυτό, αλλά το λένε τα χείλη, του λέει γλώσσα, δεν του λέει καρδιά. Έλεγα σε ένα πνευματικό παιδί μου που του είχε λυτρωθεί, γιατί ήθελε να λυτρωθεί και λυτρώθηκε από φοβερά πάθη. Και το λέω, φρε παιδάκι μου, εσύ λυτρώθηκες γιατί το θέλησες και σε βοήθησε ο Χριστός από τόσα σοβαρά πάθη. Τώρα, αφού θες να μεταλαμβάνεις και τακτικά, θα κολλήσεις τώρα εκεί, θα σε δέσει το τσιγάρο? Πώς θα βάλεις αυτή τη... το Χριστό μέσα σου, αν πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα αυτό που παίρνεις μέσα, αυτή τη βρώμα που παίρνεις? Πώς θα γίνει? Κόφτω αυτό το τσιγάρο, και εφόσον έχει αποδειχθεί ότι βλάπτει τον οργανισμό του ανθρώπου, είναι μια αργή αυτοκτονία. Απειλάγεις από τόσα σοβαρά πάθη. Εδώ τώρα κόλλησες. Και τι μου είπε, μου έκανε εντύπωση. Λέει, ναι, απειλάγει από εκείνα. Γιατί με την καρδιά μου θέλησα να απαλλαγοταμήσεις αυτά τα πάθη. Το τσιγάρο μου, λέει, το θέλω και δεν μπορώ να τον παρακαλέσω στον Χριστό. Να τον κοροϊδέψω? Αυτό θέλω, το καπνίσω. Πώς θα το πω? Τότε του λέω, εγώ εκτιμώ την ειλικρινιά σου και εγώ θα σεβαστώ την ελευθερία σου. Κάπνισε το λεβέντι μου, του λέω, αλλά εγώ δεν σε μεταλαμβάνω. Εσένα ειδικά δεν μεταλαμβάνω. Ένα που θα έρθει, ξέρω εγώ, για πρώτη φορά,
Αν το πω αυτό, μπορώ να το χάσω και από την Εκκλησία. Αλλά εσένα, που είσαι τόσα χρόνια κοντά στην Εκκλησία, εσένα δεν σε μεταλαμβάνει. Κάποιος το τσιγάρο σου. Θα το απολαμβάνεις εκεί. Αλλά δεν θα σε μεταλάβω. Μα λέει, δεν σε μεταλαμβάνω. Τε, τελείωσε. Λέει, μα πώς να τον κοροϊδέψω αφού το θέλω να το καπνίσω. Όχι, το κοροϊδέψει. Εκτιμώ την ειλικρινιά σου. Κάπνισε το. Συνέχισε. Αλλά δεν σε μεταλαμβάνω. Δεν άντεξε πάνω από 2 μήνες, 1 μήνα κοινόνιτος. Έρχεται, μου λέει, τώρα λέει κατάλαβα, ο Θεός σας φώτισε, λέει, και μου φερθήκατε έτσι, γιατί τώρα κατάλαβα, λέει, τι στερήθηκα. Μα ντρέπομαι για τον εαυτό μου, λένε, στερούμε τον Χριστό, λέει, για το τσιγάρο. Αυτό με έκανε, λέει, να το συγχαθώ, να το ιδιάσω και να σας υποσχεθώ ότι δεν θα το ξανακαπνίσω με τη βοήθεια του Χριστού και την ευχή σας, δεν το ξαναβάλω στο στόμα. Δεν το ξανάβαλε. Τέρμα, αυτό ήταν όλο. Βλέπετε γιατί τώρα έφερε σαν παράδειγμα. Το ζήταγε η καρδούλα του και δεν το έλεγε στο τι το γροϊδέψω. Και αν ακόμη θα το έλεγε, ο Χριστός δεν γελιέται. Ο Χριστός δεν βλέπει μόνο τα χείλη και τη γλώσσα, βλέπει την καρδιά. Όταν βλέπει η καρδιά ότι ο άλλος θέλει να ζει στην πορνεία, θέλει να ζει στην ακολασία, όταν λέει βόηθα με Χριστέ μου να απαλλαγώ, και το λένε τα χείλη. Και η καρδιά μέσα λαχταρά τη λάσπη, τη βρώμα, την ακαθαρσία. Πού να σε απαλλάξει. Λέει ο άλλος, και οι περισσότεροι εκεί μέσα είμαστε, σε αυτό το κανάλι. Και μη η συνέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε η μάσα του πονηρού. Και δεν προλαμβάνει να το πει και πάει και ανοίγει το κανάλι, το πιο πρόστιχο να δει τη τηλεοράσεως. Και κοροϊδεύει το Θεό. Λέει στο Θεό, ρίσε με από τον πειρασμό, γλίτωσε με από τον πειρασμό και πάει και ως γυρεύοντα και τον πειρασμό. Πες να γλιτώσει ο Θεός. Αφού δεν το θέλεις να γλιτώσεις, τι σε γλιτώσει. Θα πρέπει να το θέλει ο άνθρωπος με την καρδιά του να απαλλαγεί από την αμαρτία, να απαλλαγεί από το πάθος του, να απαλλαγεί από το δέσιμό του, όποιο και είναι αυτό. Και άμα το θελήσει, τότε το έχει. Έχουμε τόσα συγκλονιστικά παραδείγματα στην ιστορία της Εκκλησίας, πόρνος, μυχούς, να μην αναφέρω άλλα ονόματα και μολύνω τη διάνοιά σας, άλλα πάθη. Ληστάς, όπως ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς, τι δεν ήτανε. Και όχι απλώς εσώθησαν, αλλά υγείασαν. Και κάνουν θαύματα σήμερα. Και η Εκκλησία μας τους προβάλλει προς μίμηση και παράδειγμα. Αλλά εμίσησαν την αμαρτία. Θέλησαν, ας πούμε, τη λύτρωσή τους και τη ζήτησαν και τη βρήκαν. Δεν λέει ψέματα ο Χριστός όταν λέει εγώ είμαι η αλήθεια. Και όταν λέει αιτείτε και δοθήσετε. Κρούεται και ανοιγήσετε. Πας ο αιτών λαμβάνει και το κρούοντι ανοιγήσεται. Δεν λέει ψέματα ο Χριστός. Αν εμείς με την καρδιά μας θελήσουμε, αγαπήσουμε τον Χριστό και μεσήσουμε την αμαρτία, θα μας βοηθήσει ο Χριστός. Δεν θα ήθελα λοιπόν περισσότερο να σας κουράσω, γιατί βλέπω και την ώρα μας πέρασε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Χριστό μας, βάζοντας μεσίτες τους Αγίους που γιορτάσαμε σήμερα, των μεγάλων καθηγητή της ερήμου, τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, τον Άγιο Ιωσήφ τον Καπαδόκη που έχουμε το λείψανό του στο μοναστήρι μας, όλους τους Αγίους και εξαιρέτως την Παναγία μας, να μας δώσει ο Χριστός μας αυτή τη λαχτάρα για την αληθινή και την ανυπόκριτη μετάνοια. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο, αφού μας δώσει αυτή τη λαχτάρα της μετανοίας, την αγάπη για τη μετάνοια, να μας χαρίσει στη συνέχεια την αληθινή, την ανυπόκριτη μετάνοια, να μας καταστήσει αληθινά, ζωντανά της Εκκλησίας μέλη και κληρονόμους που εύχομαι για όλους μας του ποθητού Παραδείσου. Αμήν. Αμήν. Όλοι μαζί διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, αυτούς ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.